Η Γαλλία στο παιχνίδι με το Μαρόκο ήταν μια Γαλλία που πίεζε πάρα πολλά ψηλά, δηλαδή δεν έδινε χώρο καθόλου στους παίχτες του Μαρόκο, ειδικά από το κέντρο οι Γάλλοι full pressing να αναγκάζουν το Μαρόκο να πάσει από τα πλάγια και να πάσει σε ένα πιεσένα, κάτι που ήταν πάρα πολύ δύσκολο το πράγμα γιατί το Μαρόκο δεν μπορούσε να βγει τόσο πολλά ψηλά, ειδικά στην αρχή του παιχνιδιού που μιλώ για το πράγμα. Τσάι που πήγαινε να ανοιχτεί λίγο, να φύγει λίγο πιο ψηλό Μαρόκο για να μπορεί να κυκλοφορήσει μπάλα. Μπαμ, γκολ. Τον το πράγμα, αν το κάνει με την εθνική Αργεντινή, δεν ξέρω αν θα έχει την επιτυχία. Να πούμε ότι η Αργεντινή είναι μια ομάδα που υπάρχουν κάποια έτσι, κάποιες ατέλειες στην άμυνα τη. Είναι του καλό τη στοιχείο όμω. Το Μαρόκο είναι μια άλλη ομάδα που είναι η Αργεντινή. Το Μαρόκο ήταν μια ομάδα με αρκετή τεχνική, είναι ένα σύνολο που ζούσε το όνειρο και δεν είχε απολύτως τίποτα χάσει αν έχανε που τη Γαλλία. Τώρα η Γαλλία έχει μια πίεση, θεωρώ ότι είναι το φαβορή. Επιθυμία μου είναι να νικήσει η Εθνική Αργεντινής. Όμως η Γαλλία είναι σε πάρα πάρα πολύ καλή κατάσταση. Θα δούμε.